Thank you.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ. Είμαι ο Ανδρέας Λεκάκης και μαζί θα είμαστε περίπου για το επόμενο δίωρο, όπως και κάθε εβδομάδα, όπως πάντα με την αθλητική επικαιρότητα. Σε άλλη μια εκπομπή έχουμε να συζητήσουμε αρκετά θεματάκια. Η αγωνιστική δράση είναι πλήρης, αν και τα περισσότερα πρωταθλήματα πλέον αναφορικά με το ποδόσφαιρο βαίνουν προς το τέλος τους, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, στα δικά μας τα εγχώρια, έχουμε την διεξαγωγή των play-off, αυτή η διαδικασία η οποία εδώ και μια δεκαετία αποφασίζει ποια ομάδα θα πάρει ποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο, από τις ομάδες φυσικά που τερματίζουν στις θέσεις 2 έως 5. Έχουμε τις τελευταίες στροφές των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και σε κάποια μάλιστα έχουμε ήδη ανάδειξη πρωταθλήτριας ομάδας. Θα τα πούμε στη συνέχεια και αναλυτικά. Η εβδομάδα που μας πέρασε έκανε γνωστές τις δύο φιναλίστ τόσο στο Champions League όσο και στην δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Europa League. Επομένως, αναφερθούμε και σε αυτό. Βέβαια, οι τελικοί ακόμη αργούν. Ο τελικός του Europa League είναι την άλλη Τετάρτη και ο τελικός του Champions League είναι στις 3 Ιουνίου. Λοιπόν, και έχουμε και πολύ μπάσκετ φυσικά να συζητήσουμε, γιατί τόσο φυσικά τα play-off του πρωταθλήματος είναι σε εξέλιξη, η ημιτελική είναι σε εξέλιξη, οι σειρές των ημιτελικών είναι σε εξέλιξη. Και είχαμε κιόλας και την πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη της νίκης της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού μετά από 9 χρόνια και το 1-1 στην σειρά. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο και σημαντικό γεγονός των ημιτελικών της Basket League ή της Α1, όπως είναι γνωστή σχεδόν σε όλους. Φυσικά, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας έρχεται όλοι θα κινούνται σε ρυθμούς Final Four Ευρωλίγκας, γιατί Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, ΣΚΑ Μόσχας και Ρεάλ Μαδρίτης θα ριχτούν στη μάχη αρχικά των ημιτελικών την Παρασκευή και όποιες ομάδες περάσουν στον τελικό της Κυριακής θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο αυτό τρόπαιο. Φυσικά με τεράστιο ενδιαφέρον στο να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στη δέκατη του συμμετοχή σε Final Four και στο κυνήγι του για τον τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο. Και φυσικά έχουμε και τα playoffs του NBA, τα οποία έχουν φτάσει πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή τους και έχουν μπει στην τελική ευθεία. Οι τελικοί της Δύσης έχουν ήδη ξεκινήσει με τους Golden State Warriors, θα τα πούμε αναλυτικά και συνέχεια, να παίρνουν μια πολύ μεγάλη και δραματική νίκη επί των Spurs, ένα εξαιρετικό παιχνίδι εχθές το βράδυ, και τους Cavaliers να περιμένουν τον αντίπαλό τους, ο οποίος θα προκύψει από το τελευταίο, το 7ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς Celtics-Washington Wizards. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Θα ξεκινήσουμε, όπως πάντα, από τα δικά μας εδώ, τα της Super League. Εχθές είχαμε τη διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής των play-off. Ο Πανιώνιος υποδεχόταν τον Παναθηναϊκό εδώ στο γήπεδο της Νέας Μύρνης, λίγα μέτρα από εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και ο ΠΑΟΚ υποδεχόταν την ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να τα λένε ξανά λίγες μέρες μετά τον επεισοδιακό τελικό του κυπέλου. Πανιώνιος Παναθηναϊκός, ένα παιχνίδι το οποίο είχε αρκετό ψωμί για συζήτηση. Όσοι το παρακολούθησαν θα είδαν ότι δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιχνίδι. Είχαμε μια αποβολή πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Είχαμε τον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο να έχουν τα δικά τους ζητήματα εκεί από την διαιτησία. Είχαμε τον Παναθηναϊκό όμως να ανοίγει το σκορ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού και τον Πανιόνιο να ισοφαρίζει. Και νομίζω σε αυτό το παιχνίδι τελικά για τους φιλάθλους του Πανιονίου μένει μια γλυκόπικρη γεύση. Γιατί γλυκιά καταρχάς, γιατί κατάφεραν να πάρουν τον πρώτο τους, να πάρει ο Πανιόνιος τον πρώτο του πόντο σε αυτή τη διαδικασία του play-off. Ο Πανιόνιος, επιθυμίζω, ξεκίνησε μαζί με την ΑΕΚ χωρίς βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με 2 και ο Παναθηναϊκός με 1. Ο Πανιόνιος λοιπόν κατάφερε να πάρει τον πρώτο του πόντο στη διαδικασία αυτή των play-offs απέναντι στην ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη. Πικρή όμως, γιατί ήταν για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Πανιόνιος με παίχτη παραπάνω είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα, όμως δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο η ομάδα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς.
Και όχι απλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το έπακρο, βρέθηκε και πίσω στο σκορ. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός ήταν με 10 παίχτες, αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, το γκολ του Μασούρα έφερε το παιχνίδι σε ισορροπία. Ο Μασούρας, ο οποίος, μια και το έφερε κουβέντα, έχει σκοράρει πολύ κρίσιμα γκολ για τον Πανιόνιο στη διάρκεια της χρονιάς και απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους. Έχει πολλά γκολ σε ντέρμπι. Αυτός ήταν που σκόραρε με την ΑΕΚ εδώ στην Νέα Σμύρνη. Αυτός ήταν που σκόραρε και τον γκολ της νίκης του Πανιωνίου απέναντι στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, αυτού του μεγάλου αποτελέσματος. Αυτός σκόραρε και τώρα στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, εχθές το απόγευμα εδώ στην Νέα Σμύρνη. Το 1-1 λοιπόν δεν άλλαξε και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τον βαθμό, κάτι που σημαίνει ότι ο Πανιώνιος πλέον έχει έναν πόντο στην διαδικασία των play-offs και ο Παναθηναϊκός πλέον δύο, αφού, όπως είπαμε, οι πράσινοι ξεκίνησαν με έναν βαθμό, μπήκαν με έναν πόντο στα play-offs. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε και το βραδινό παιχνίδι της Τούμπας, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, όπως είπαμε, λίγες ημέρες μετά τον επεισοδιακό τελικό και όλα αυτά τα εκδίγητα που έγιναν στο τελικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου πριν από λίγες ημέρες. Τα είχαμε πει αναλυτικά και τα είχαμε σχολιάσει και στην προηγούμενη εκπομπή. Ήταν ένα μάτς περίεργων συνθήκων, έτσι κι αλλιώς μετά από όλα όσα εκτυλήχθηκαν στο στάδιο του Βόλου, τόσο εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, όσο και εκτός φυσικά με όλα αυτά τα επεισόδια. Ο ΠΑΟΚ ήταν ακόμη επηρεασμένος, έτσι να το πούμε, από την μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου και του πρώτου του τίτλου μετά από 14 χρόνια. Θυμίζουμε το 2003 ήταν ο τελευταίος του τίτλος πριν από τον φετινό, όπου πάλι είχε κατακτήσει το κύπελο απέναντι στον Άρη στον τελικό. Από την άλλη, η ΑΕΚ έψαχνε μια απάντηση, έψαχνε μια νίκη, ένα θετικό αποτέλεσμα, που για αυτήν θα εξυπηρετούσε δύο στόχους. Πρώτον, θα της επέτρεπε να μπει με το δεξί φυσικά στα play-offs και να καλύψει τη διαφορά με την πρώτη, τη διαφορά που την χωρίζει από τον ΠΑΟΚ και να προσπεράσει μάλιστα και τον ΠΑΟΚ στην βαθμολογία. Και δεύτερον, να δώσει την δική της έτσι, απάντηση, να πάρει μια άτυπη εκδίκηση, ας το πούμε έτσι, μια άτυπη ρεβάνς για τον χαμένο τελικό κυπέλου, όπως αυτός εξελίχθηκε. Βέβαια, φυσικά δεν έχει το ίδιο ειδικό βάρος ένας τελικός κυπέλου με το αποτέλεσμα αυτό στην πρώτη αγωνιστική του play-offs, αλλά όπως και να έχει, στο κυτρινόμαυρο στρατόπεδο πλέον επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση μετά από αυτό το 0-1 με το οποίο νίκησε η ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα με τον κόλ του Ντάκ Βιλά στις αρχές του παιχνιδιού. Και μάλιστα η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να έχει σκοράρει ακόμη περισσότερα τέρματα και να είχε φύγει από τη Θεσσαλονίκη με μια μεγάλη, με μια εμφατική νίκη. Μια νίκη με μεγάλη έκταση στο σκορ. Τελικά το 0-1 ήταν αυτό που διατηρήθηκε ως το τέλος απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος μάλλον έμεινε στα πανηγύρια και στα όσα ακολούθησαν στον τελικό του κυπέλου, παρά έδειξε συγκεντρωμένος στον δεύτερο στόχο που έχει για φέτος, και αυτός είναι η πρώτη θέση στα play-offs. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος, αυτός που θα τερματίσει στην πρώτη θέση, παίρνει το εισιτήριο για το Champions League, για τα προκριματικά βέβαια του Champions League. Θα πρέπει να περάσει δύο προκριματικούς γύρους στον δρόμο των μη πρωταθλητών, όπου τα πράγματα και φέτος είναι πολύ δύσκολα για κάθε ελληνική ομάδα, για οποιαδήποτε από τις τέσσερις ελληνικές ομάδες πάρουν αυτό το εισιτήριο. Εδώ ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό πέρσι, έτσι αποδείχθηκαν τουλάχιστον στην πράξη, στο χορτάρι, που ο Ολυμπιακός ήταν στον δρόμο των πρωταθλητών και θα είναι για ένα ακόμη καλοκαίρι. Θυμίζομαι τον αποκλεισμό την Χάπουελ Μπερσεβά. Από του χρόνου αλλάζουν τα πράγματα. Τα είχαμε πει και την άλλη φορά, βέβαια θα τα συζητήσουμε όταν έρθει η σειρά τους. Γιατί από το καλοκαίρι 2018 οι ομάδες σε Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, στα μεγάλα δηλαδή ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θα περνάνε απευθείας στους ομίλους του Champions League. Δεν θα βρίσκονται δηλαδή στον προκριματικό γύρο. Αυτό σημαίνει από τη μία μείωση των θέσεων όπου οδηγούν στους ομίλους του Champions League μέσω των προκριματικών. Από την άλλη όμως φεύγουν τα πολύ μεγάλα φαβορί, τα μεγάλα χαρτιά από τα προκριματικά. Για παράδειγμα, εάν του χρόνου ο Παναθηναϊκός π.χ. πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, δεν θα έχει να αντιμετωπίσει στα play-off, στα προκριματικά δηλαδή,
ομάδες όπως για παράδειγμα η Νάπολη από την Ιταλία ή η Arsenal από την Αγγλία. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θα την κάνουμε εν καιρό. Θυμίζουμε λοιπόν για ακόμη μια φορά, η πρώτη ομάδα παίρνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και οι επόμενες τα εισιτήρια για τα προκριματικά του Europa League, δεύτερη και τρίτη ομάδα για τον τρίτο προκριματικό του Europa και η ομάδα που θα τερματίσει τελευταία στα play-off θα ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς τις επίσημες υποχρεώσεις της, γιατί ξεκινάει από τον δεύτερο προκριματικό της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Λοιπόν, τα play-off τα οποία θα διεξάγονται όπως πάντα, Κυριακή με Τετάρτη και Τετάρτη με Κυριακή. Είχαμε τη διεξαγωγή λοιπόν της πρώτης αγωνιστικής όπως είπαμε, Πανιώνιος Παναθηναϊκός 1-1 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1 και πλέον η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν η κερδισμένη της αγωνιστικής, είναι πρώτη, οδηγεί αυτή τη στιγμή την κούρσα στα play-off με 3 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν από 2, μιας και ο Παναθηναϊκός πήρε τον πόντο και ο ΠΑΟΚ δεν πήρε πόντο αλλά είχε μπει με 2 βαθμούς στα play-off και ο Πανιώνιος έχει 1 βαθμό και είναι στην τέταρτη θέση. Μεθαύριο Τετάρτη θα διεξαχθεί η δεύτερη αγωνιστική των play-off. Τετάρτη 17 Μαΐου, 6 και 4 το παιχνίδι ΑΕΚ Πανιώνιος στο ΟΑΚΑ. Ο Πανιώνιος τον περιμένει πλέον μια εκτός έδρας αποστολή στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στην ΑΕΚ. Και στις 8.30 το βραδινό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικά τα παιχνίδια κάθε αγωνιστικής πλέον, αφού οι διαφορές, οι βαθμολογικές διαφορές των ομάδων είναι πολύ μικρές και κάθε αγωνιστική μπορεί να αποδειχθεί πολύ κρίσιμη. We'll be right back.
Λοιπόν, είπαμε για τα play-off, είπαμε και για την επόμενη αγωνιστική. Βεβαίως το χθεσινό παιχνίδι του Πανιόνιου με τον Παναθηναϊκό το ακούσατε και ραδιοφωνικά από το σταθμό μας, από το nstv.gr καθώς nstv live, από την σελίδα όπου είστε μέσα αυτή τη στιγμή και μας ακούτε. Με το ίδιο τρόπο θα μεταδοθούν και τα άλλα δύο εντός έδρας παιχνίδια του Πανιωνίου, τα άλλα δύο εντός έδρας παιχνίδια που έχει να δώσει ο ιστορικός στη διαδικασία των play-off, τόσο με τον ΠΑΟΚ την τέταρτη αγωνιστική, όσο και με την ΑΕΚ στο τέλος του μήνα, την έκτη και τελευταία αγωνιστική, με την ευχή η ομάδα εδώ της πόλης να κερδίσει το καλύτερο δυνατό ευρωπαϊκό εισιτήριο, καθώς έχει πραγματοποιήσει για ακόμη μια χρονιά μια εξαιρετική παρουσία στο πρωτάθλημα και έχει εξασφαλίσει φυσικά, τα έχουμε πει και άλλες φορές, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την παρουσία της στα play-off για να διεκδικήσει την συμμετοχή της στην Ευρώπη. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το μέτωπο του Ολυμπιακού, ο οποίος φυσικά δεν συμμετέχει στα play-off, αφού τουλάχιστον μέχρι και φέτος ο πρωταθλητής δεν θα... η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας δεν θα συμμετέχει στα play-off, αυτό θα γίνει από του χρόνου. Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν έχει εξελιχθεί, δεν έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που τα λέγαμε. Ο Ολυμπιακός έχει ως απόλυτη προτεραιότητά του να βρει προπονητή, να βρει δηλαδή τον άνθρωπο όπου θα καθοδηγήσει την ομάδα την επόμενη χρονιά. Πάρα πολλά ονόματα παίζουν και έπαιζαν τις προηγούμενες ημέρες στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είχαμε αναφέρει χαρακτηριστικά τα ονόματα των Ρέμι Γκάρτ και του Γκαλτιέ, των Γάλλων προπονητών. Λύσεις και από την Ιβηρική που όπως πάντα παίζει δυνατά κάθε φορά που ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα νέο όνομα για την άκρη του πάγκου του. Λύσεις ακόμη και από τις γνωστές μας εδώ αγορές, όπως από το πρωτάθλημα της Κύπρου και ο Κρίστιανσεν, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ που προέκυψε τα τελευταία 24 ώρα, όμως ακόμη δεν έχει εξελιχθεί κάτι, δεν έχει γίνει κάτι το πολύ σημαντικό για να μπορούμε να μιλάμε για κλεισμένη υπόθεση. Θυμίζω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού παρουσίαζαν μέχρι πριν από λίγες μέρες κλεισμένη την υπόθεση του Ρέμι Γκάρντ, η οποία έδειχνε να παγώνει σε ένα σημείο, αλλά στη συνέχεια έδειχνε να αναθερμαίνεται, σε σημείο που πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίαζαν σχεδόν σίγουρη την πρόσληψη του πρώην προπονητή της Λιόν και της Άστον Βίλα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κι όμως κάποιες υπερβολικές, όπως κρίθηκαν από τη διοίκηση του Ολυμπιακού, απαιτήσεις του Γάλλου προπονητή, σε συνδυασμό με το ότι φάνηκε ότι και ο ίδιος ήθελε να περιμένει τελευταία στιγμή κάποια πρόταση από ομάδα της Premier League, οδήγησαν τις συζητήσεις μάλλον σε αδιέξοδο και ο Ολυμπιακός στρέφεται σε άλλες λύσεις, όπως είπαμε. Το όνομα του Κρίστιανσεν, του προπονητή του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έφτασε με την κυπριακή ομάδα φέτος έως τους 16 του Europa League και κατέκτησε φυσικά και το πρωτάθλημα Κύπρου, παίζει δυνατά για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα σαν όνομα δεν είναι από αυτά που ενθουσιάζουν τους πάντα απαιτητικούς φίλους των Ερυθρολεύκων, αλλά ξέρετε, πολλές φορές σημασία έχει το έργο που θα δείξει ένας προπονητής, η εμπιστοσύνη που θα του δείξει η διοίκηση της κάθε ομάδας, η εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, οι γνώσεις του, και πολλές φορές λιγότερο το όνομα, γιατί έχουμε δει και μεγάλα ονόματα της προπονητικής να έρχονται στην Ελλάδα, αλλά να μην καταφέρνουν να εμπνεύσουν τον κόσμο και να παρουσιάσουν έργο στην ομάδα την οποία ανέλαβαν. Βέβαια, οι περισσότεροι δεν πήραν και μεγάλη πίστοση χρόνου, όπως σχεδόν πάντοτε συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε ένα κρίσιμο καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό, όπως έχουμε ξαναπεί, τον Ιούνιο, σε έναν περίπου μήνα και κάτι, ξεκινάει η προετοιμασία ενώπιση των προκριματικών του Champions League. Στόχος της διοίκησης, όπως έχει πει και ξαναπεί, είναι το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ της επόμενης χρονιάς να είναι διαθέσιμο στην προετοιμασία. Το ρόστερ δηλαδή να έχει κλείσει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι εύκολο αυτό, ειδικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει δείξει τα τελευταία καλοκαίρια ότι ο σχεδιασμός του δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός και ότι οι περισσότερες κινήσεις γίνονται την τελευταία στιγμή. Αυτό είναι που θέλουν να αλλάξουν οι διοικούντες στον Ολυμπιακό την φετινή χρονιά. Αυτό περιμένουν και οι φίλοι του να δουν. Θα δούμε όσο προχωρούν οι μέρες τι θα προκύψει και από αυτό το μέτωπο. Να περάσουμε λίγο τώρα στα του εξωτερικού. Όπως είπαμε και προηγουμένως, τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα οδεύουν προς το τέλος τους, αφού οδεύουμε και στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν 2016-2017. Κάποιες ομάδες είναι ήδη πρωταθλήτριες, όπως η Chelsea στην Αγγλία, μια ομάδα η οποία πραγματικά σε μια χρονιά όπου οι περισσότεροι περίμεναν ότι θα έχουμε την πιο ανταγωνιστική Premier League των τελευταίων ετών, δεν άφησε σχεδόν κανένα περιθώριο, δεν συνάντησε σχεδόν κανέναν ανταγωνισμό στη μάχη της κορυφής. Ήταν η πιο σοβαρή, η πιο συνεπής ομάδα της Premier League φέτος, από τη στιγμή που το περασμένο φθινόπωρο ο Αντώνιο Κόντε σε εκείνο το αποφασιστικό παιχνίδι στο οποίο η Chelsea τήθηκε με 3-0 από την Arsenal, αλλά αποφάσισε στο ημίχρονο του παιχνιδιού να αλλάξει το σύστημα σε 3-4-3 και από τότε έκανε την κίνηση ματ, γύρισε όλο το κουμπί για τη σεζόν της Chelsea και έκτοτε
Η Chelsea έκανε ένα μεγάλο σερί και δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω. Έκανε ένα σερί 13 νικών. Έκανε μόλις 3 ήττες από εκείνο το παιχνίδι, σε περίπου 30 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, μέσα. Και έτσι είναι δικαιότατα η πρωταθλήτρια Αγγλίας για σεζόν 2016-2017. Αυτός είναι ο πέμπτος τίτλος, ο έκτος τίτλος συνολικά της Chelsea, το έκτο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και το πέμπτο από καταβολής Premier League, δηλαδή από το 1992 και μετά. Για μια ομάδα η οποία φυσικά έχει αλλάξει ολόκληρη η ιστορία της από τότε που ο Ρώσος Μεγιστάνας Ρόμαν Αμπράμοβιτς το 2003 την ανέλαβε, πήρε τα ηνία της ομάδας αυτής και την μετέτρεψε σε μια από τις κορυφαίες ομάδες της Αγγλίας αλλά και της Ευρώπης και βέβαια επανέρχεται στον θρόνο μετά από 2 χρόνια. Θυμίζω η Chelsea είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα το 2015 με τον Ζωζέ Μουρίνιο τότε στον πάγκο της. Πέρασε μια πολύ άσχημη περσινή χρονιά στη διάρκεια της οποίας ο Μουρίνιο απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία στα μέσα της σεζόν. Η χρονιά τελείωσε με λοιπόν τον Gus Hiddink και στην 10η θέση, αλλά ο Αντώνιο Κόντε ήρθε το καλοκαίρι προερχόμενος από το Euro με τεχνική Ιταλία, στην οποία την έφτασε μέχρι τα πρώιμη τελικά. Έδωσε το δικό του στίγμα στην ομάδα με τον δικό του ιταλικό τρόπο. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πριν από την Εθνική Ιταλία είχε προπονήσει την Juventus με εξαιρετικά αποτελέσματα εντός συνόρων. Μέτρησε 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα πριν αφήσει την Vecchia Signora. Και στην πρώτη του χρονιά στην Premier League κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είχε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του Ιταλού τεχνικού. Προσωπικά δεν θυμάμαι μια αλλαγή συστήματος να έχει τόσο άμεσα δραστικά αποτελέσματα σε μια ομάδα όσο αυτό που έγινε φέτος με την Chelsea. Θυμίζω ο Κόντε πειραματίστηκε με πολλά συστήματα στην αρχή της χρονιάς. Στην αρχή της χρονιάς η Chelsea δεν ήταν και πολύ σταθερή. Μάλλον είχε διανύσει μια μέτρια πορεία πριν αποφασίσει ο Κόντε να αλλάξει το σύστημα και από τότε η Chelsea να πάει τρένο προς την κορυφή. Αλλά με το που εφάρμοσε αυτό το 3-4-3 με τον Αθπλικουέτα, με συγχωρείτε, τον Νταβίτ Λουίζ και τον Κέιχιλ στην τριάδα της άμυνας, τους Μόζες και Αλόνσο στην μεσαία γραμμή να παίρνουν όλη την πτέρυγα, ο Μόζες δεξιά και ο Αλόνσο αριστερά, τους Μάτιτς και Φάμπρεγκας, τον Σκαντέ και Μάτιτς ή Φάμπρεγκας μάλλον για να το πούμε καλύτερα, ο Καντέ είναι αναντικατάστατος στην Chelsea και MVP για μένα τη φετινή χρονιά. Να είναι στην μεσαία γραμμή και στην επίθεση Αζάρ και Πέδρο ή Βίλιαν να κινούνται κοντά στον Ντιέγκο Κώστα. Ουσιαστικά αυτό ήταν το φέτοινο σύστημα της Chelsea και ήταν άκρος αποτελεσματικό. Η Chelsea πήγε τρένο προς το έκτο της πρωτάθλημα Αγγλίας φέτος με αυτό το σύστημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο σφραγίστηκε την περασμένη Παρασκευή και μαθηματικά με την νίκη της στο Hawthorns επί της West Bromwich με 0-1 με γκολ ενός παίχτη ο οποίος δεν έχει φανεί σχεδόν καθόλου φέτος στην Chelsea, τον Μίτσι Μπατσουακή. Ξόδεψε αρκετά εκατομμύρια για να τον πάρει από την Marseille η Chelsea. Είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στην γαλλική ομάδα, αλλά στην Αγγλία στην πρώτη χρονιά μάλλον δυσκολεύτηκε. Δεν βρήκε και πολλές συμμετοχές λόγω και της παρουσίας του εξαιρετικού φέτος Diego Costa. Η Chelsea όμως με αυτή την νίκη σφράγισε το πρωτάθλημα, καθώς στα παιχνίδια που απομένουν η Tottenham δεν μπορεί να την φτάσει. Το πρωτάθλημα πανηγυρίστηκε και έξαλα από τους μπλε. Είχαμε όμως και άλλα πολύ σημαντικά παιχνίδια στην Αγγλία. Παιχνίδια σημαντικά κυρίως για την μάχη που γίνεται για την έξοδο στο Champions League της επόμενης περίοδου, αλλά και για τη μάχη του υποβιβασμού, για τη μάχη της σωτηρίας μάλλον για να το πούμε καλύτερα, όπου εκεί ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Καταρχάς να πούμε ότι η χάλ του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, του Μάρκο Σίλβα, είναι οριστικά πλέον στην Champions League, μία αγωνιστική πριν από το τέλος, καθώς η ήττα από την Crystal Palace με 4-0 ήταν καταδικαστική για τις Τίγρες, για την Χαλ. Δεν προλαβαίνει το τρένο της σωτηρίας η Χαλ και θα ακολουθήσει τις Middlesbrough και Sunderland στην Championship. Ενώ τώρα όσον αφορά τη μάχη για το Champions League, εάν υποθέσουμε ότι
τρεις ομάδες θα παλέψουν για δύο θέσεις. Παλεύουν για δύο θέσεις, καθώς η United νομίζω μόνη της έχει τεθεί εκτός διεκδίκησης ενός εισιτηρίου για το Champions League μέσω του πρωταθλήματος, τόσο μέσα από τα αποτελέσματά της τον τελευταίο καιρό, όσο και από τον ίδιο τον προπονητή της, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι απόλυτη προτεραιότητα πλέον για την United είναι να κατακτήσει το Europa League και να μπει μέσω εκείνης της διαδρομής στο Champions League. Και οι τρεις διεκδικήτριες, η City, η Arsenal και η Liverpool, νίκησαν αυτή την αγωνιστική. Η City πήρε μια πολύ δύσκολη και αγχωτική νίκη επί της Leicester με 2-1 στο City of Manchester. Εκεί είχαμε το εξής παράδοξο. Είχαμε την εκτέλεση πέναλτι του Riyad Mahrez να ακυρώνεται, παρόλο που ο Αλγερινός ποδοσφαιριστής της Leicester σκόραρε την ώρα που το σκόρ ήταν 2-1 και ισοφάριζε για την Leicester. Και αυτό γιατί άθελά του έκανε δύο επαφές με την μπάλα. Ο Mahrez πήγε να εκτελέσει με το αριστερό, αλλά γλίστρησε και η μπάλα από το αριστερό του πόδι βρήκε στο δεξί και κατέληξε στα δίχτυα του καμπαγέρου, του τερματοφύλακα της City. Το είδε ο διαιτητής της αναμέτρησης και ακύρωσε αυτό το εύστοχο θύμα πέναλτι της Leicester. Έτσι το 2-1 έμεινε μέχρι το τέλος. Πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αυτό ήταν για την Manchester City του Pep Guardiola, η οποία δεν έχει κάτι άλλο να κυνηγήσει πλέον. Μόνο η έξοδος στο Champions League θα σώσει κάπως αυτή την αποτυχημένη ουσιαστικά χρονιά για τους πολίτες. Έμειναν εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος πολύ νωρίς. Έμειναν εκτός Champions League από τη φάση των 16 από την Μονακό. Αποκλείστηκαν και στα ημιτελικά του κυπέλου Αγγλίας από την Arsenal. Και εδώ και πολλούς μήνες είχαν τεθεί εκτός και από το League Cup από την συμπολίτσα, την Manchester United. Και είναι η πρώτη χρονιά στην προπονητική καριέρα του Pep Guardiola όπου θα ολοκληρωθεί χωρίς τίτλο για τον Καταλανό προπονητή, ο οποίος, τα έχουμε πει και άλλες φορές, μάλλον τα έχει βρει δύσκολα στην Αγγλία στην πρώτη του χρονιά στην Premier League. Σε αντίθεση με τον ομόλογό του, τον Αντώνιο Κόντε, που επίσης την πρώτη του χρονιά κατέξει το πρωτάθλημα με την Chelsea. Πολύ σημαντική λοιπόν νίκη για την City στη μάχη της εξόδου στο Champions League και επίσης πολύ σημαντικές νίκες για τον ίδιο ακριβώς λόγο και αυτές των Arsenal και Liverpool εκτός έδρας αυτές με τεσσάρες. Η Arsenal νίκησε με 1-4 την Stoke City στο Μπριτάνια και δείχνει ότι τουλάχιστον στο τελευταίο μέρος της φετινής χρονιάς, στο τελευταίο στάδιο της φετινής χρονιάς, δείχνει ένα σοβαρό πρόσωπο και δείχνει μια ομάδα η οποία θέλει να πετύχει τον στόχο της, που δεν είναι άλλος από το Champions League, στο οποίο συμμετέχει ανελιπώς τα τελευταία χρόνια. Θα είναι μια τεράστια έκπληξη εάν δούμε την Arsenal εκτός Champions League, καθώς μπορεί κάθε χρονιά για τους κανονιέρδες να είναι σχεδόν ίδια, να ξεκινάει με πολλά όνειρα στην αρχή αλλά να τελειώνει αποτυχημένα στην πορεία, να αποδεικνύεται αποτυχημένη στην πορεία, αλλά τουλάχιστον τη θέση τετράδα την έχει εξασφαλισμένη κάθε χρόνο η Arsenal και θα είναι μεγάλη έκπληξη εάν δεν τα καταφέρει φέτος. Αλλά είπαμε ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλο στην Premier League. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα όμως για μένα, μεγαλύτερο της Arsenal, ήταν αυτό της Liverpool, η οποία πέρασε αέρας από το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου και νίκησε την West Ham με 0-4. Ήταν μια αρκετά δύσκολη έξοδος για την Liverpool, παρά το γεγονός ότι η West Ham είναι αδιάφορη, αλλά στην Premier League ακόμη και αδιάφορες ομάδες μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές στους συλλόγους που κυνηγούν κάτι. Η Liverpool, η οποία φέτος έχει δείξει ένα εξαιρετικό πρόσωπο απέναντι στις μεγάλες λεγόμενες ομάδες, στα derby ουσιαστικά, αλλά χάνει βαθμούς με τις ομάδες οι οποίες βρίσκονται χαμηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα. Η West Ham είναι φέτος μια τέτοια, καθώς δεν είναι επιτυχημένη σεζόν για τα σφυριά, σε αντίθεση με πέρσι. Αλλά η Liverpool με ένα γκολ του Sturridge, δύο του Coutinho και ένα του Origi, πέρασε από το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, πέρασε ίσως το δυσκολότερο παιχνίδι από τα τελευταία που είχε να δώσει και πλέον κρατάει σφιχτά το σεντόνι του Champions League στα χέρια της. Της αρκεί μία ακόμη νίκη με την υποβεβασμένη Midlands μπρος στο Anfield για να πανηγυρίσει την έξοδο στο Champions League μετά από δύο χρόνια ουσιαστικά απουσίας, αφού τη σεζόν 2014-2015 η Liverpool συμμετείχε, ήταν τελευταία φορά που η Liverpool συμμετείχε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Είχαμε φυσικά και το ντέρμπι Tottenham Manchester United. Βεβαίως βαθμολογικά δεν υπήρχε ιδιαίτερο κίνητρο σε αυτό το παιχνίδι. Πρώτον γιατί η Tottenham, η οποία είναι δεύτερη, δεν είχε ελπίδες για να κυνηγήσει την Chelsea για τον τίτλο πλέον, αφού η Chelsea ήταν και μαθηματικά πρωταθλήτρια από την περασμένη Παρασκευή. Αλλά και γιατί η Manchester United, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει πλέον το βλέμμα μόνο στην κατάκτηση του Europa League. Αλλά αυτό το παιχνίδι ήταν από μόνο του πολύ σημαντικό. Έληξε με 2-1 υπέρ της Tottenham, να πούμε. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που διεξήχθη στο White Hart Lane, την ιστορική έδρα της Tottenham, για πάνω από έναν αιώνα. Η Tottenham του χρόνου θα αγωνίζεται στο Wembley για τη σεζόν 2017-2018 και από του παραχρόνου, από το 2018 δηλαδή, θα μπορεί να μπει στο νέο υπερσύγχρονο γήπεδό της, το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση που βρίσκεται το White Hart Lane αυτή τη στιγμή. Ήδη κάποια κομμάτια του έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται. Γενικότερα η Tottenham αλλάζει εποχή. Τα τελευταία χρόνια μας έχει δείξει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τις μεγάλες ομάδες της Premier League. Έχει κάνει πολλά βήματα προς τα εμπρός η Tottenham. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι τόσο τη φετινή χρονιά όσο και την περσινή θεωρήθηκε διεκδικήτρια του τίτλου. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο άλμα για την Tottenham, η οποία μεγαλώνει συνεχώς. Ακόμη δεν έχει το ειδικό βάρος βέβαια για να τα καταφέρει, να καταφέρει μια τέτοια μεγάλη επιτυχία, αλλά σιγά σιγά κάνει σταθερά βήματα προς την κορυφή και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα πάει τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, είπαμε για τα κυριότερα παιχνίδια στην Αγγλία. Η βαθμολογία, η Chelsea είναι πρώτη φυσικά με 87 βαθμούς, ήδη πρωταθλήτρια Αγγλίας, η Tottenham με 80 βαθμούς είναι σίγουρα δεύτερη. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη μεγάλη μάχη του Champions League. Η Liverpool είναι τρίτη με 73 βαθμούς, έχει μόνο ένα παιχνίδι να δώσει ακόμη. Αυτό που είπαμε με τη Middlesbrough στο Anfield. Εάν το πάρει, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, είναι στο Champions League της επόμενης περίοδου. Η City είναι τέταρτη με 36 βαθμούς και έχει, με 36 παιχνίδια, συγγνώμη, και έχει 72 βαθμούς. Η City έχει 2 παιχνίδια να δώσει ακόμη. Θέλει φυσικά να τα πάρει και τα δύο για να είναι σίγουρα τρίτη. Επομένως να μην χρειάζεται να δώσει προκριματικά όπως πέρσι το καλοκαίρι για να μπει στους ομίλους του Champions League. Από την άλλη η Arsenal και αυτή με 36 παιχνίδια έχει 69 βαθμούς. Κάτι που σημαίνει ότι θέλει στραβοπάτημα ή της Liverpool στο επόμενο παιχνίδι της ή της City στα επόμενα δύο για να μπει στην τετράδα. Εάν Liverpool και City συνεχίσουν με νίκες, δεν πρόκειται να μπει η Arsenal στο Champions League, ό,τι και να κάνει. Η Arsenal θυμίζουμε ότι αύριο έχει να δώσει το παιχνίδι που χρωστάει, υποδέχεται την Sunderland. Το ίδιο και η City, υποδέχεται την West Bromwich, για να ισορροπήσει έτσι ο βαθμολογικός πίνακας. Και η Manchester United δίνει την Τετάρτη το παιχνίδι κόντρα στην Southampton. Το τελευταίο καιρό ήταν αρκετά περίεργη η βαθμολογία της Premier League. Πολλές ομάδες δεν είχαν τα ίδια παιχνίδια με τις άλλες. Η United, να πούμε ότι έχει εγκαταλείψει τις όποιες μαθηματικές ελπίδες έχει για είσοδο στην τετράδα. Κυνηγάει το Europa League, θα παίξει τελικό με τον Ajax και μόνο από αυτόν τον δρόμο μπορεί να βρεθεί στο Champions League της επόμενης περίοδου. Λοιπόν, και από την Αγγλία να πάμε λίγο στην Ισπανία, όπου συνεχίζεται η μάχη μέχρι τελικής πτώσης της Real Madrid και της Μπαρτσελώνα για τον φετινό τίτλο. Η Μπαρτσελώνα πέρασε με σκορ 1-4 από τα Κανάρια νησιά, νίκησε την Las Palmas με hat-trick μάλιστα του Neymar, το οποίο ήταν το πρώτο του εκτός έδρας στην καριέρα του στην Μπαρτσελώνα. Με το ίδιο σκορ νίκησε και η Real Madrid στην Σεβίλη. Θεωρητικά στο πιο δύσκολο από τα τρία παιχνίδια που έχει να δώσει η Real Madrid μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, αυτό με την Σεβίλη, με δεδομένο ότι η Σεβιγιάννη φέτος, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο, πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά και βρίσκονται στην τέταρτη θέση και λογικά θα πάρουν και το εισιτήριο για το Champions League.
Μάλλον το έχουν εξασφαλίσει ήδη το εισιτήριο, δικό μου λάθος, γιατί η Villarreal που θεωρητικά ήταν 6 βαθμούς πίσω και είχε ελπίδες, ήρθε 0-0 με την La Coruña. Όχι, πάλι δικό μου λάθος. Έχει μειώσει τους 5 η Villarreal, αλλά είναι και πάλι μεγάλο φαβορί η Σεβίλη. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι η Real Madrid και η Barcelona συνέχισαν με νίκες. Με τον Cristiano Ronaldo μάλιστα στην νίκη με 4-1 της Σεβίλης να φτάνει τα 400 γκολ με τη φανέλα της Real. Σε ένα παιχνίδι πάντως που η Real δυσκολεύτηκε αρκετά, το 4-1 δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα αυτού του παιχνιδιού, γιατί στο πρώτο ημίχρονο η Σεβίλη είχε 2 δοκάρια και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα ο Keylor Navas, ο goalkeeper των Μαδρελέων, χρειάστηκε να κάνει σωτήρες επεμβάσεις για να κρατήσει την Σεβίλη μακριά από το γκολ. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ζνεντίν Ζιντάν έκανε κάποιες πολύ σωστές αλλαγές. Πέρασε στο παιχνίδι παίχτες όπως ο Κασεμίρο και ο Μόντριτς, οι οποίοι έπαιρναν ανάσες εν ώψη του κρίσιμου παιχνιδιού της Τετάρτης για την Ρεάλ. Ισορρόπησε έτσι το κέντρο, το οποίο ήταν τελείως ανοργάνωτο και επέτρεπε να δούμε ένα παιχνίδι πάνω κάτω σχεδόν μέχρι εκείνο το σημείο. Και έτσι η Ρεάλ έφτασε σε άλλα 2 γκολ με τον Ρονάλντο και τον Κρός και κλείδωσε την νίκη με 4-1. Έτσι λοιπόν, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελώνα συνεχίζουν ισόβαθμες στην κορυφή. Η Μπαρτσελώνα υπερτερεί στην ισοβαθμία, αλλά η Ρεάλ έχει να δώσει ένα παιχνίδι παραπάνω από την Μπαρτσελώνα, αυτό με τη Θέλτα την Τετάρτη. Σε ένα παιχνίδι όπου όλα κρίνονται εκεί ουσιαστικά για την Real. Παιχνίδι που το χρωστάει τον περασμένο Φλεβάρι, θυμίζω, λόγω ισχυρών ανέμων και κακοκαιρίας στο Βίγκο δεν είχε διεξαχθεί τότε αυτό το παιχνίδι και θα το δώσει η Real μεθαύριο, 17 Μαΐου, στις 10 ώρα Ελλάδος. Λοιπόν, η Real τώρα τι θέλει. Ουσιαστικά θέλει 4 βαθμούς και είναι πρωταθλήτρια Ισπανίας για πρώτη φορά μετά το 2012. Και αυτό γιατί η Μπαρτσελόνα έχει μόνο ένα παιχνίδι με την Eibar στο Καμπνού τελευταία αγωνιστική, το οποίο λογικά και θα το πάρει. Όμως η Real Madrid, εάν πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Βίγκο, ακόμη και ισοπαλία να πάρει, με νίκη επί της Μάλαγα την τελευταία αγωνιστική στην Ανδαλουσία, στέφεται πρωταθλήτρια Ισπανίας. Ή το αντίστροφο, εάν νικήσει την Θέλτα στο Βίγκο την ερχόμενη Τετάρτη το βράδυ, της αρκεί μόλις ένας βαθμός απέναντι στη Μάλαγα του πρώην ποδοσφαιριστή της και πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, του Μίτσελ, για να στεφθεί πρωταθλήτρια Ισπανίας. Με πολύ απλά λόγια, η Real Madrid μπορεί αυτή τη στιγμή να υστερεί στην ισοβαθμία από την Μπαρτσελώνα, αλλά έχει την τύχη στα χέρια της, γιατί έχει αυτό το υπερπολίτιμο παιχνίδι με την Θέλτα, το παιχνίδι παραπάνω. Από την άλλη όμως, αν δούμε αντίστροφα την εικόνα, εάν η Real κάνει μια ήττα είτε απέναντι στη Θέλτα είτε απέναντι στη Μάλαγα, θυμίζω ότι δίνει και τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, τότε ουσιαστικά αυτή θα είναι καταδικαστική, γιατί η Μπαρτσελώνα, εάν θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα νικήσει την Eibar, την αδιάφορη Eibar, στην τελευταία αγωνιστική, τότε η Real, εάν κάνει ήττα, ας πούμε, για παράδειγμα στο Βίγκο, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, γιατί και να χάσει η Μπαρτσελώνα. Γιατί αν νικήσει η Μπαρτσελώνα, συγγνώμη, την Eibar και να κερδίσει η Real Madrid, τότε υστερεί στην ισοβαθμία, όπως είπαμε, γιατί έχει χάσει το κλασικό μέσα στον Περναμπέο, ίσως εκείνο το 2-3 με απόλυτο προαγωνιστή τον Λιονέλ Μέση. Επομένως, το πρωτάθλημα σε αυτή την περίπτωση θα πάει στη Βαρκελόνη. Η Real ουσιαστικά θέλει 4 βαθμούς στα επόμενα 2 της παιχνίδια για να είναι η πρωταθλήτρια Ισπανίας. Η Μπαρτσελώνα θέλει να νικήσει την Eibar τελευταία αγωνιστική και προσεύχεται για μια ήττα σε ένα από τα 2 παιχνίδια της Real Madrid απέναντι σε Θέλτα και Μάλαγα. Τόσο απλά σε μια Πριμέρα Ντιβιζιόν, η οποία όπως πάντα μας κρατάει σε αγωνία μέχρι το τέλος. Από εκεί πέρα, οι θέσεις στο Champions League για την, όσον αφορά τα απευθείας εισιτήρια έχουν ξεκαθαρίσει, γιατί η Ατλέτικο είναι σίγουρα τρίτη. Η Σεβίλη τώρα είναι τέταρτη, είναι με το 1,5 πόδι στο Champions League, έχει 69 βαθμούς. Είναι και με τα 2 πόδια μάλλον στο Champions League, εγώ έκανα λάθος γιατί απομένει μόνο μία αγωνιστική ακόμη στην Ισπανία και δεν μπορεί η Villarreal να την φτάσει, είναι στο μείον 5. Νόμιζα ότι είχε 2 αγωνιστικές ακόμη η Ισπανία, μπερδεύτηκα με τα 2 παιχνίδια που είχε ακόμη να δώσει η Real. Επομένως έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα για το Champions League.
Η Villarreal και αυτή έχει κλειδώσει την παρουσία της στο Europa. Athletic Real Sociedad είναι έκτη και έβδομη. Αντίστοιχα, θα γίνει μάχη μεταξύ Athletic και Real Sociedad. Και θυμίζω ότι έχουμε και τον τελικό του κυπέλλου Ισπανίας, όπου είναι Barcelona Alavés. Σε περίπτωση που η Alavés πάρει το κύπελο, πάει στο Europa League. Δεν μπορεί μέσω πρωταθλήματος να διεκδικήσει εισιτήριο για το Europa League. Σε περίπτωση που το πάρει η Barcelona, ανοίγει και η 7η θέση στην Ισπανία, την οποία κατέχει αυτή τη στιγμή η Real Sociedad. Επομένως, είναι πολύ πιθανό για Real, Athletic και Sociedad να βρεθούν και οι τρεις στο Europa League της επόμενης περίοδου. Λοιπόν, αυτά και από Ισπανία. Πολύ σημαντικό λοιπόν το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης, Θέλτα Real Madrid. Η Real θα βρει μπροστά της πάντως μια Θέλτα η οποία είναι ουσιαστικά άδεια και απογοητευμένη από το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στους ημιτελικούς του Europa League απέναντι στην Manchester United. Η Θέλτα έδειξε πολύ καλά δείγματα σαν ομάδα την φετινή χρονιά. Μπορεί να μην έχει τις μονάδες, αλλά έχει ένα πολύ καλό δουλεμένο σύνολο. Αλλά από ένα σημείο και μετά έχω την αίσθηση ότι στην Ισπανία άφησε λίγο την υπόθεση πρωτάθλημα, επικεντρώθηκε στο Europa League, δεν παρουσίασε καλό αγωνιστικό πρόσωπο στα παιχνίδια με την United, όμως ακόμη και έτσι εκμεταλλεύτηκε την απροθυμία, να το πούμε έτσι, της United να τελειώσει το παιχνίδι στον επαναληπτικό του Old Trafford και την επιλογή του Ζωσέ Μουρίνιο να παίξει με σιγουριά για να κρατήσει το αποτέλεσμα αυτό το 1-0 υπέρ του και όχι για να το διευρύνει. Και έτσι ισοφάρισε στα τελευταία λεπτά και σε εκείνη τη φάση με τον Γκουιντέ, την απίστευτη φάση στις καθυστερήσεις, θα είχε την πολύ μεγάλη, την ιστορική ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της, έναν ευρωπαϊκό τελικό. Όμως ο Γκουιντέ βρήκε σχεδόν αέρα σε εκείνη την επίμαχη φάση. Και έτσι η Θέλτα, προς πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση φυσικά όλων στο Βίγκο, δεν κατάφερε, έφτασε πάρα πολύ κοντά, σχεδόν άγγιξε την πρόκριση στο τελικό, δεν τα κατάφερε όμως. Επομένως η ομάδα είναι και πολύ πιθανό να έχει αδειάσει από δυνάμεις και από ψυχικά από θέματα. Η Real Madrid από την άλλη βρίσκεται και στον τελικό του Champions League, είναι αποφασισμένη τώρα στη τελική ευθεία του πρωταθλήματος να κάνει 2 νίκες και να το κατακτήσει. Είναι πολύ μεγάλο φαβορί φυσικά η Real, αλλά από την άλλη παίζει σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι το Βίγκο και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αυτά λίγα λόγια για το παιχνίδι της Τετάρτης, το Θέλτα Real Madrid. Τώρα στην Ιταλία, η Juventus είχε χθες την ευκαιρία με νίκη στο ντέρμπι του Ολυμπικού απέναντι στην Ρώμα, στο ντέρμπι στην Ρώμη, να στεφθεί πρωταθλήτρια Ιταλίας και μαθηματικά, γιατί εντάξει, ουσιαστικά είναι πρωταθλήτρια. Απλά θα πρέπει να περιμένει λίγες μέρες ακόμη για την οριστικοποίηση της στέψης της, γιατί ιτήθηκε από την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτη με 3-1 και ασπροηγήθηκε με τον Λεμινά. Τα γκολ του Ντερόση, του Ελσαράουι και του Ναϊγκολάν έκαναν αυτό το 3-1 για την Ρώμα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για την Ρώμα, η οποία έδειξε ότι ήθελε περισσότερο το παιχνίδι αυτό από την μεγάλη της αντίπαλο. Και αυτό γιατί με αυτή τη νίκη ξανανέβηκε στη δεύτερη θέση, την οποία είχε χάσει προσωρινά, γιατί η Νάπολη νωρίτερα, το μεσημέρι της Κυριακής, είχε νικήσει με 5-0 μέσα στην έδρα της Τωρίνο, σε αυτή την πολύ μεγάλη μάχη που γίνεται ανάμεσα στις δύο ομάδες για την κατάληψη της δεύτερης θέσης, που οδηγεί κατευθείαν, απευθείας στους ομίλους του Champions League, γιατί θυμίζω ότι στην Ιταλία η τρίτη θέση οδηγεί στα προκριματικά. Αυτό θέλουν να αποφύγουν και οι δύο ομάδες, στα προκριματικά. Γι' αυτό παλεύουν. Το ήθελε πάρα πολύ λοιπόν, πολύ περισσότερο από τη Γιουβέντους, το παιχνίδι η Ρώμα και το πήρε σε μια τεράστια νίκη για τους Giallorossi, που μπορεί να σημαίνει και συμμετοχή απευθείας στο Champions League. Θυμίζω ότι το περσινό καλοκαίρι η Ρώμα είχε πάρει μέρος στα προκριματικά του Champions League και την πάτησε. Αποκλείστηκε από την Πόρτο, με συνέπεια να συνεχίσει στο Europa League, στο οποίο αποκλείστηκε συνέχεια από την Lyon. Απέναντι μια μεγάλη νίκη λοιπόν για τη Ρώμα, απέναντι σε μια Juventus η οποία νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό δεν έχει το μυαλό της στο Ιταλικό πρωτάθλημα και είναι και ως ένα σημείο λογικό. Η Juventus η οποία είναι στον τελικό του Champions League, είναι στον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας, ο οποίος διεξάγεται μεθαύριο την Τετάρτη 17 Μαΐου.
Οπόμενος το μυαλό των Γιουβεντίνων ήταν λίγο και στον τελικό του κυπέλλου φυσικά, όπου ο Αλέγκρι σε αυτό το παιχνίδι ξεκούρασε αρκετούς βασικούς ώστε να τους έχει φρέσκους στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου Ιταλίας, καθώς η Γιουβέντους δεν κυνηγάει απλά τον double, κυνηγάει το treble και αν τα καταφέρει θα είναι η δεύτερη ιταλική ομάδα στην ιστορία που το κάνει μετά την Ίντερ το 2010. Πολύ μεγάλο το διακύβευμα για την Γιουβέντους τις επόμενες ημέρες. Η Γιουβέντους η οποία προερχόταν και από δύο σερί ισοπαλίες στην έδρα της Αταλάντα και στο ντέρμπι του Τωρίνο. Τώρα ήρθε και αυτή η ήττα από την Ρώμα. Έχει χάσει έδαφος στην βαθμολογία όμως με αυτά και με αυτά. Η αίσθηση είναι ότι δεν απειλείται σοβαρά για τον τίτλο. Την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται την Κροτόνη, η οποία πραγματοποιεί μια εξαιρετική πορεία στον δεύτερο γύρο και κάνει μια τεράστια προσπάθεια από εκεί που όλοι την είχαν ξεγραμμένη να παραμείνει στην κατηγορία. Με νίκη επί της Κροτόνη στο Juventus Stadium την επόμενη αγωνιστική. Η Ιταλία έχει δύο ακόμη αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί. Είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ιταλίας, αλλά επαναλαμβάνω, η Κροτόνη, όσο και αν η δυναμική της είναι πολύ μικρότερη από αυτή της Juventus, κάνει μια τεράστια προσπάθεια να παραμείνει στην κατηγορία και όταν αγωνίζεσαι με ομάδες που παλεύουν για την παραμονή, πάντα αυτά τα παιχνίδια κρύβουν κινδύνους. Η Juventus δεν θα πρέπει να δώσει άλλα δικαιώματα στις Ρώμα και Νάπολη, εάν θέλει να πανηγυρίσει τον τίτλο, αλλά είπαμε είναι πάρα πολύ κοντά στο έκτο συνεχόμενο σκουντέτο της και κυνηγάει το, επίσης το κύπελλο Ιταλίας, θα το διεκδικήσει την ερχόμενη Τετάρτη κόντρα στην Λάτσιο και το Champions League θα το διεκδικήσει στις 3 Ιουνίου κόντρα στην Real Madrid της. Από εκεί πέρα τώρα στη μάχη της Ευρώπης, η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη θέση βγάζουν στο Europa League. Η Λάτσιο είναι σίγουρα στο Europa, έχει 70 βαθμούς. Η Αταλάντα και αυτή θα συμμετέχει στο Europa League την επόμενη χρονιά. Όλα παίζονται τώρα για την έκτη θέση, την οποία κρατάει αυτή τη στιγμή η Μίλαν με 60 βαθμούς. Έχει ακριβώς από κάτω της την Φιωρεντίνα με 59. Ανάμεσα αυτές τις δύο ομάδες θα παιχτεί η έκτη θέση, πιστεύω, γιατί η Ίντερ που είναι 8η με 56. Με την εικόνα που έχει σε αυτά τα παιχνίδια, στα τελευταία παιχνίδια, δεν μπορεί να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και δείχνει ότι δεν τον θέλει κιόλας ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έχουν αρχίσει οι κακές γλώσσες στην Ιταλία και όχι μόνο να θεωρούν ότι η Μίλαν και η Ίντερ δεν θέλουν συμμετοχή στα προκριματικά του Europa League. Προτιμούν την καλοκαιρινή τους περιοδία και τα λεφτά που θα εξασφαλίσουν εκεί από τα μεγάλα φιλικά που θα δώσουν. Αλλά αυτές είναι μόνο οι κακές γλώσσες. Αλλά πραγματικά η Ίντερ, η εικόνα της Ίντερ είναι αποκαρδιωτική. Απομακρύνθηκε και ο Στέφανο Πιόλι, ο τρίτος προπονητής για την Ίντερ φέτος που απομακρύνεται από την τεχνική της ηγεσία σε μια πάρα πολύ, σε μια πολύ αποτυχημένη χρονιά για, για τους Νεραντζούρι. Έχασε και από την Σασουόλο τώρα αυτή την αγωνιστική, το μεσημέρι της Κυριακής, με 1-2. Εν μέσω μεγάλων αποδοκιμασιών από τους φίλους της. Οι οργανωμένοι, μάλιστα, οπαδοί της Ίντερ αποχώρησαν από το ημίχρονο κιόλας, από το Τζουζέπε Μεάτσα, για να δείξουν την εμφανέστατη απογοήτευσή τους. Επομένως, με αυτές τις συνθήκες, υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πολύ δύσκολο η Ίντερ να καλύψει διαφορά 4 πόντων στις επόμενες δύο αγωνιστικές που απομένουν και να βρεθεί έστω και στην τελευταία θέση που οδηγεί στο Europa League.
Γερμανία, το γερμανικό πρωτάθλημα για την Bundesliga, όπου είχαμε ίσως το κορυφαίο παιχνίδι της χρονιάς σε ένα μάτς το οποίο ήταν αδιάφορο βαθμολογικά. Είναι το Lipsia Bayern. Η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Γερμανίας για ακόμη μια χρονιά, έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο. Η Lipsia είναι δεύτερη και μαθηματικά και αυτή. Απευθείας είχε εξασφαλίσει έτσι κι αλλιώς το εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περίοδου. Είναι αφότιστη η ομάδα μεγάλη έκκληση της φετινής Bundesliga. Δεν υπήρχε ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο σε αυτό το παιχνίδι, μόνο το γόητρο. Όμως αποδείχτηκε ένα εξαιρετικό παιχνίδι με 9 συνολικά γκολ. Αλλά το περίεργο δεν ήταν τα 9 γκολ, ήταν η συγκλονιστική ανατροπή της Bayern, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 και με 4-2 και κατάφερε μέσα σε 10 περίπου λεπτά από το 84 δηλαδή του παιχνιδιού μέχρι το 94, τις καθυστερήσεις δηλαδή, να πετύχει 3 γκολ. Όχι απλά να ισοφαρίσει την Lipsia, αλλά να την νικήσει κιόλας με 4-5, με το απίστευτο 4-5. Και έτσι να πάρει μια τεράστια νίκη από εκεί που είχαν ξεκινήσει συζητήσεις για την κατάρρευση της Bayern στις τελευταίες αγωνιστικές, από τότε που αποκλείστηκε από το Champions League και που έχει εξασφάλισε τον τίτλο στη Γερμανία, ότι αντιμετώπισε αδιάφορα το παιχνίδι κόντρα στη Lipsia, και όμως
Η Bayern κατάφερε και νίκησε 4-5 με ένα εξαιρετικό γκολ, το πέμπτο και τελευταίο του Ρόμπεν. Μια εξαιρετική κούρσα από τα δεξιά από ένα παίχτη ο οποίος, αν δεν είχε όλους αυτούς τους τραυματισμούς που τον ταλανίζουν όλα αυτά τα χρόνια της ποδοσφαιριστικής του καριέρας, θα μπορούσαμε να μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους παίχτες όλων των εποχών. Τρελό σκορ είχαμε και στο Werder Bremen Hoffenheim, 3-5 για την Hoffenheim, η οποία από εκεί που ιτήθηκε στο παιχνίδι με την Dortmund, το οποίο ήταν και αποφασιστικό θεωρητικά για την απευθεία συμμετοχή στο Champions League, τώρα έχουν ανατερωθεί οι ελπίδες της, και αυτό γιατί η Dortmund ήρθε ισόπαλη με την Augsburg 1-1, επομένως και οι δύο ομάδες στους βαθμούς 61 βαθμούς, και πλέον θα περιμένει η μία γκέλα της άλλης και νίκη φυσικά στο δικό της παιχνίδι, για να δούμε ποια θα εξασφαλίσει τελικά την τρίτη θέση που οδηγεί κατευθείαν στο Champions League ή ποια θα συμμετέχει στα προκριματικά. Η Χέρτα Βερολίνου είναι στο Europa League, Freiburg και Κολονία θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Η 7η θέση θα ανοίξει μόνο εάν η Dortmund πάρει το κύπελο Γερμανίας απέναντι στην Eintracht, σε διαφορετική περίπτωση η Eintracht πάει στο Europa League. Αλλά αυτό που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον στην Bundesliga την τελευταία αγωνιστική, μια αγωνιστική απομένει, θυμίζουμε, στην Bundesliga, είναι η μάχη για την σωτηρία, όπως σχεδόν κάθε χρόνο στο γερμανικό πρωτάθλημα. Η Darmstadt είναι εδώ και καιρό υποβιβασμένη, πλέον έχει υποβιβαστεί μαθηματικά και η Ingolstadt, και από εκεί και πέρα όμως τέσσερις ομάδες θα παλέψουν για να αποφύγουν την 16η και τρίτη από το τέλος θέση, η οποία οδηγεί σε play-out με την τρίτη ομάδα της Zweite Liga, της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας. Αυτές οι ομάδες είναι η Mainz, η Augsburg, η Wolfsburg και το Αμβούργο, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια το Αμβούργο, να τερματίζει 16ο και να σώνεται στα play-out. Το Αμβούργο θα ήταν και μαθηματικά στα play-out, εάν δεν ισοφάριζε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με την Σάλκε. Ο Λασόγκα όμως κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 και έτσι κράτησε ζωντανές, ολοζώντανες ελπίδες του Αμβούργο για απευθείας εξασφάλιση της σωτηρίας. Και αυτό γιατί την τελευταία αγωνιστική οι δεινόσαυροι, όπως είναι το παρατσούκλι της ομάδας της πόλης του Γερμανικού Βορρά, παίζουν με τη Wolfsburg, η οποία είναι ακριβώς από πάνω τους, 2 βαθμούς από πάνω με 37 βαθμούς, και θέλουν μόνο νίκη για να τη βάλουν από κάτω τους. Καταλαβαίνετε ότι το Αμβούργο-Βόλσμπουργκ, την τελευταία αγωνιστική στη Γερμανία, είναι το παιχνίδι που τραβάει όλα τα βλέμματα σχεδόν. Ένα παιχνίδι ο θάνατος ή η ζωή μου, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα παιχνίδι στο οποίο το Αμβούργο θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει στην Bundesliga. Σε διαφορετική περίπτωση θα παίξει στα play-out με την τρίτη της Zweite Liga. Και όσον αφορά τώρα τις άλλες δύο ομάδες που κινδυνεύουν και αυτές με υποβιβασμό, η Mainz θα παίξει νέα της Κολονίας και η Augsburg παίζει με την Hoffenheim, η οποία θα καίγεται για νίκη για να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που έχει για να βρεθεί απευθείας στο Champions League, γιατί η Dortmund παίζει με την Werder Bremen. Γενικότερα συναρπαστικό φινάλε στην Bundesliga, Σάββατο 20 Μαΐου, 4.30 ώρα όλα τα παιχνίδια, όπως 4.30 όλα τα παιχνίδια έγιναν και την προτελευταία αγωνιστική. Η Mainz με την Augsburg κινδυνεύουν μόνο εάν το Αμβούργο νικήσει τη Wolfsburg και αυτές ιτηθούν. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο για τις δύο αυτές ομάδες. Όλα είναι ανοιχτά, όμως τα πάντα θα κριθούν νομίζω από το παιχνίδι στο Αμβούργο, το οποίο, όπως είπαμε και προηγουμένως, τραβάει όλα τα βλέμματα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και τι γίνεται στη Γαλλία πριν αναφερθούμε και στην Ολλανδία αυτή τη φορά. Στη Γαλλία είχαμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική, μία ακόμη μεγάλη εμφάνιση για τη Μονακό, νίκη με 4-0 επί της Λίλ. Η Paris Saint-Germain μπορεί να πέρασε αέρας από το Νέα Τσεντετίν και να ανοίξει 0-5, αλλά αυτό το πρωτάθλημα για τη Μονακό απλώς δεν χάνεται, γιατί η εξαιρετική Μονακό του Λεωνάρντο Ζαρντίμ, η οποία ξεπέρασε και το φράγμα των 100 γκολ στην Ligue 1 και έχει φτάσει πλέον τα 102 γκολ σε 36 παιχνίδια, έχει και παιχνίδι λιγότερο και είναι στο συν 3 από την Paris Saint-Germain. Η Paris Saint-Germain έχει να δώσει μόνο ένα παιχνίδι, η Μονακό 2. Καταλαβαίνετε ότι και ένα βαθμό να πάρει στο παιχνίδι που απομένει, η Μονακό είναι η πρωταθλήτρια Γαλλίας.
Αλλά ακόμη κι αν δεν πάρει κανένα βαθμό στα δύο επόμενα παιχνίδια, η Παρή θα πρέπει να, θα πρέπει να ξεπεράσει μια βαθμολογία, μια διαφορά στα γκολ, η οποία φτάνει τα 16. Η διαφορά των γκολ αυτή τη στιγμή της Μονακό είναι 73 και της Paris Saint-Germain 56. Νομίζω ότι ούτε 0,01% δεν υπάρχει σαν πιθανότητα για αυτό το σενάριο, αλλά στο ποδόσφαιρο έχουμε δει τα πάντα. Όχι, εντάξει, η Μονακό είναι η σχεδόν βέβαιη πρωταθλήτρια Γαλλίας για τη σεζόν 2016-2017. Θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα για τη Μονακό, πανάξια πρωταθλήτρια Γαλλίας μετά από 17 χρόνια, το 2000 ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα των Μονεγάσκων. Μια ομάδα η οποία κέρδισε φέτος το θαυμασμό ολόκληρης της Ευρώπης, ολόκληρου του ποδοσφαιρικού κόσμου, κυρίως με τις παραστάσεις του Champions League, γιατί αυτές είναι όπου παρακολουθεί ο περισσότερος κόσμος, αλλά φυσικά και με μια εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα Γαλλίας, επιβραβεύεται με τον τίτλο, όπως όλα δείχνουν, η ομάδα του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, του Λεωνάρντο Ζαρντίν. Λοιπόν, και λέγαμε ότι θα αναφερθούμε στην Ολλανδία, γιατί εκεί άλλη μια ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια πανηγυρίζει τον τίτλο και είναι η Φέγενορντ, η οποία μετά από 18 χρόνια, αυτή, το 1999 ήταν η τελευταία φορά που η Φέγενορντ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ολλανδίας. Φέτος οδηγούσε την κούρσα για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Τη Αρκούς ήθελε την νίκη απέναντι στη Χέρακλες τελευταία αγωνιστική για να πανηγυρίσει το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 18 χρόνια. Νίκησε τελικά 3-1. Νίκησε και ο Άγιαξ, ο οποίος την κυνηγούσε με το ίδιο σκορ στην έδρα της Βίλεμ. Αλλά από τη στιγμή που νίκησαν και οι παίκτες της ομάδας του Ρότερνταμ, δεν μπόρεσε να την φτάσει. Και με ένα πόντο παραπάνω από τον Άγιαξ, η Φέγενορντ τερμάτισε στην κορυφή και πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο πρωτάθλημά της μετά από 18 χρόνια. Η ομάδα με προπονητή Giovanni van Bronckhorst και τον γερόλικο πλέον Dirk Kuyt, πρώην παίκτη της Liverpool, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την Feyenoord, αυτή τον έκανε γνωστό. Από εκεί έφτιαξε το όνομά του. Περιττό να πούμε ότι ξέσπασαν τρελοί πανηγυρισμοί μετά τη λήξη του αγώνα με την Heracles. Ολόκληρη η πόλη του Rotterdam πανηγυρίζει από εχθές. Πολλοί, μάλιστα, όπως διάβασα, πήραν και άδειες από τις δουλειές τους για να βρεθούν στα πανηγύρια της Feyenoord. Μια ολόκληρη πόλη στους δρόμους για το καμάρι του Rotterdam. Μια Feyenoord η οποία έκανε τη διαδρομή, κόλασε παράδεισος πραγματικά τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι τον Οκτώβρη του 2010 υπέστη έναν ιστορικό διασυρμό από την Eindhoven, μια ήττα με 10-0 στο ντέρμπι απέναντι στην PSV. Μια Feyenoord πραγματικά σε κατάσταση διάλυσης εκείνη την εποχή. Μια απίστευτη ήττα με 10-0 που έκανε πραγματικά και όπως ήταν φυσικό το γύρο του κόσμου. Και όμως η Feyenoord μέσα στα επόμενα χρόνια κατάφερε να ανασυνταχθεί, να αναδιοργανωθεί και η μεγαλύτερη επιβράβευση για τις δουλειές τόσων και τόσων ετών ήταν φυσικά το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο σε εξασφαλίζει φυσικά και απευθείας συμμετοχή στο Champions League. Και γενικότερα το πρωτάθλημα Ολλανδίας μπορεί σε ποιότητα να είναι λίγο υποβαθμισμένο και να το έχουν πολύ υποτιμημένο, αλλά έχει πάντα ενδιαφέρον, το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον και μας επιφυλάσσει και φινάλε γεμάτα αγωνία, όπως και φέτος αλλά και πέρσι. Θυμίζω ότι πέρσι στέφθηκε πρωταθλήτρια η Eindhoven την ώρα που ο Άγιαξ ήταν σχεδόν βέβαιος πρωταθλητής, αλλά εκείνη η αναπάντηχη ισοπαλία από την The Graft Sap του στήχησε τον τίτλο σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Το Ολλανδικό ποδόσφαιρο φυσικά που έχει την τιμητική του τη φετινή χρονιά, αφενός με τις συζητήσεις για την επιστροφή της Feyenoord στους τίτλους και αφετέρου από για την επιστροφή του Άγιαξ σε έναν ευρωπαϊκό τελικό μετά από 21 χρόνια. Το 1996 ήταν τελευταία φορά που ο Άγιαξ έφτασε σε έναν τελικό ευρωπαϊκό του Champions League, το οποίο έχασε τα πέναλτι από την Juventus. Τώρα φτάνει στον τελικό του Europa League στο Στοκχόλμη απέναντι στην Manchester United, φυσικά ως απόλυτο outsider, αλλά θα διεκδικήσει στην πρώτη του παρουσία σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 21 χρόνια, το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπο μετά από 22 χρόνια.
μιλήσουμε, είπαμε φυσικά και στην αρχή της εκπομπής για τα μπάσκετ. Είπαμε φυσικά ότι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας έρχεται είναι φυσικά όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο 10ο Final Four της ιστορίας του. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Τσεσεκά Μόσχας και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο για τη σεζόν 2016-2017. Ο Ολυμπιακός φυσικά Μόσχας είναι ο πρώτος ημιτελικός και Ρεάλ Μαδρίτης Φενέρμπαχτσε ο δεύτερος, ακριβώς όπως είχε γίνει και πρόπερσι το 2015. Και τότε ο Ολυμπιακός είχε κοντράρει με την Τσεσεκά και η Ρεάλ με την Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ είχαν προκριθεί και είχαν αντιμετωπίσει η μία την άλλη στον τελικό. Πρώτα χρονικά ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Τσεσεκά και στη συνέχεια η Ρεάλ με την Φενέρ και ο μεγάλος τελικός την Κυριακή στις 21 Μαΐου, ο μεγάλος τελικός της Ευρωλίγκα. Σε πλήρη εξέλιξη φυσικά και τα play-off του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός βέβαια στρέφει αποκλειστικά το ενδιαφέρον του πλέον στα παιχνίδια του Final Four, στο Final Four της Κωνσταντινούπολης. Είναι ήδη 2-0 μπροστά στη σειρά με τον Άρη, με μια νίκη εδώ στο ΣΕΦ και άλλη μια νίκη στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 1-1 με την ΑΕΚ, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής. Μια ιστορική νίκη της ΑΕΚ με 71-70 εχθές. Μετά από 9 χρόνια η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα η ΑΕΚ, η οποία ψάχνει την μεγάλη της επιστροφή στο ελληνικό μπάσκετ και έψαχνε πολλά χρόνια μια μεγάλη νίκη, την πέτυχε εχθές. Να δούμε αν θα έχει συνέχεια βέβαια αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία η χθεσινή της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο, θυμίζουμε, καθώς έχει και το πλεονέκτημα έδρας. Και είπαμε και για τα play-off του NBA με τους Golden State Warriors να επικρατούν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι επί των San Antonio Spurs χθες το βράδυ στην Oracle Arena, να επιστρέφουν από μια διαφορά 25 πόντων, να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή και μάλιστα στα τελευταία λεπτά οι Spurs μπορούσαν να πάρουν ακόμη την νίκη, αλλά στόχισαν σε τρίποντο, ένα τρίποντο που θα πήγαινε το παιχνίδι στην παράταση. Πήραν την μεγάλη νίκη πάντως οι Warriors, αυτό είχε σημασία και έκαναν το 1-0 στην σειρά. Γενικότερα είναι το φαβορί απέναντι στους Spurs, οι οποίοι έχασαν με τραυματισμό και τον Leonard στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι και ήδη παίζουν εδώ και καιρό χωρίς τον τραυματία Tony Parker. Μεγάλες απώλειες για τους Spurs. Και φυσικά στον άλλο τελικό, στο τελικό της Ανατολής, οι Cavaliers, οι οποίοι έχουν σκουπίσει δύο συνεχόμενες ομάδες, περιμένουν είτε τους Celtics είτε τους Warriors. Θα αποφασιστεί, νομίζω, απόψε αγωνίζονται στο 7ο και τελευταίο παιχνίδι. Περιμένουν λοιπόν οι Cavaliers τον δικό τους αντίπαλο στους τελικούς της Ανατολής. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας αφήσουμε, θα τα πούμε πάλι καλώς εχόντων την επόμενη Δευτέρα. Από μένα, τον Ανδρέα Λεκάκη που ήταν μαζί σας, να είστε όλοι καλά, να έχετε καλό βράδυ, γεια σας.